Αγαπητές τηλεθεάτριες, το κατάστημα Harem το ξέρετε, το γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλες έχετε μπει και έχετε βρει όλα αυτά που σας εκφράζουν, σας αρέσουν. Τα έχετε φορέσει, θέλετε να τα ξαναβάλετε, αλλά θέλετε να ανανεώσετε και ένα ρούχο με ένα καινούριο ρούχο. Εδώ λοιπόν το κατάστημα Harem μετακόμισε. Το ξέρετε και αυτό, ίσως κάποιες. Αλλά εμείς σήμερα οφείλουμε να το δείξουμε το κατάστημα και να μιλήσουμε γι' αυτό σε όλες εσάς που ξέρετε και δεν ξέρετε ότι μετακόμισε στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 28, δίπλα από γνωστό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, είναι πάνω στο δρόμο. Ένας χώρος που περνάμε και μένουμε και δεν θέλουμε να φύγουμε γιατί βλέπουμε τόσο ωραία πράγματα και τόσες ωραίες προτάσεις. Η Χριστίνα είναι εδώ δίπλα μου. Χριστίνα Βαμβακίδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Harem, η ψυχή του Harem. Γεια σου Στέλλα, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε μετά από χρόνια και μαζί. Εντάξει, και εν ώψη τώρα του νέου καταστήματος θέλω λίγο έτσι να τα πούμε, να δείξουμε κάποια πράγματα στον κόσμο και να κάνουμε κάποιες προτάσεις ενδυματολογικές για το φετινό χειμώνα. Έχουμε φέρει πάρα πολύ μεγάλη κολεξιόν. Είναι όλα καινούργια τα ρούχα μας, λόγω και του νέου χώρου. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, το πιο φρέσκο, το πιο εντυπωσιακό, όπως πάντα. Στο νέο χώρο, ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, εξαιρετικός, ναι, με πολύ γούστο και πολλά είδη. Τόσα είδη που πραγματικά δεν ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά μου το λένε και οι πελάτησες, γιατί υπάρχει τεράστια ποικιλία αυτή τη στιγμή και είναι όλα καινούργια τα ρούχα. Ξεκινάμε και από σπορ ντύσιμο και φτάνουμε μέχρι πολύ βραδινό τουαλέτα που για γάμους, βαφτίσια κτλ. Όπως πάντα. Εδώ θα ξεκινήσουμε να δείξουμε ένα σπορ ντύσιμο, το οποίο βέβαια είναι μεν σπορτίβ, αλλά μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί πρόκειται για ένα τζιν παντελόνι στολισμένο, γνωστής εταιρείας όπως πάντα που δουλεύουμε, συνδυασμένο αντίστοιχα με ένα πολύ ωραίο πουκάμισο και ένα πολύ ωραίο παλτό. Το πουκάμισο, το χρώμα είναι μάστε. Μάστε είναι, το πετρόλ, ναι. Ναι, πολύ και ωραία. Το στυλ γενικά αυτό, και ο συνδυασμός με το ταμπά αυτό το περίεργο, ναι, από, ναι, πάνω, ναι, πάρα πολύ ωραία, δεμένο με τα κεντίδια του παντελονιού, όλα αυτά συνθέτουν αυτή την υπέροχη εικόνα, η οποία πιστεύω ότι κάθε γυναίκα μπορεί να τη, ναι, 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 φορέσει, ναι, και να, ναι, ναι, είναι κομψή. Βλέπουμε βέβαια και ζώνες και μπλούζες, θα τα δούμε και εντός του καταστήματος, πολλά, γιατί έχει τεράστια πλώδε ποικιλία. Εδώ τώρα θα σας δείξω κάποια σύνολα πιο απογευματινά. Εδώ ξεκινάμε με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο είναι από μία σειρά ρούχων που περιλαμβάνει διάφορες μπλούζες, μπλουζοφορέματα, φορέματα και παντελόνια, που είναι σε στυλ Scandinavian look, πολύ το ωραίο, οποίο είναι φέτος καινούριο και πολύ must. Και all time classic, το μαύρο και, ναι, διαχρονικότατο. Ναι, απλά έχει ένα, είναι φούτερη ποιότητα, που είναι καινούριο υλικό που, ναι, δουλεύουμε από πέρυσι, ναι, συνδυασμένο με σατέν. Και συνδυάζουμε μαζί ένα υπέροχο πανοφόρι, double fuzz, η μια του πλευρά είναι το animal print, το οποίο και αυτό είναι must. Τελευταία μόδα, πάλι. Και έχει ένα στυλ λίγο πιο φευγάτο. Είναι, ναι, δεν είναι εκείνο το animal print που είχαμε συνηθίσει, διαφέρει κάπως, διαφέρει για να είναι και πιο σύγχρονο. Και περνάμε δίπλα σε ένα πολύ ωραίο σύνολο, αγαπημένο χρώμα καινούργια αυτή η απόχρωση του λαδί, με το παντελόνι, το κροκ σε εκοπέλε που είναι και αυτό must. Μάλιστα, το δέρμα δηλαδή, αυτό το οικολογικό, το δέρμα. Το δέρμα. Που είναι πάρα πολύ. Αλλά σε νέο στυλ, μόδα, σε φαρδιά γραμμή είναι τελείως, και κοντό. Τελείως, ναι, διαφορετικό και παντελόνι. Και ψηλόμεσο. Ναι, δεν, ναι, φαίνεται βέβαια τώρα, αλλά είναι. Πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Καταπληκτικό. Και είναι δίπλα, πολύ ωραίο, μαλακιά ποιότητα. Ναι. Πάμε δίπλα. Εδώ. Που. Εντάξει, σας δείχνω ένα ιδιαίτερο συνδυασμό. Έχουμε το print κάτω της ζέμπρας, που είναι φέτος και αυτό πολύ μόδα, με έντονα χρώματα. Μοβ και φούξια, ναι, και δίπλα
πάλι ψηλόμεσο παντελόνι με σατέν και μια υπέροχη ζακέτα εδώ από επώνυμη εταιρεία πολύ που έχουμε ωραία στο μαγαζί, αποκλειστικότητα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία θα είναι και φορεμένα. Βλέπουμε και τα γράφουμε και όλα και στην κάμερα εδώ για να μένουν. Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καταπληκτικό. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπροκάρ, βραδινό, που μπορούμε να το φορέσουμε είτε σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση, είτε σε κάποια εκδήλωση επίσημη, χωρίς να είναι υπερβολικό. Καλή, καθόλου. Εγώ και απόγευμα το έβαζα. Μη σου πω, να και πρωί με ένα σακάκι μακρύ. Εγώ το βάζω. Τέλειο το είναι. Βάζω, γιατί με, τώρα αυτά τα φορέματα φοριούνται και με μποτάκια. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μανίκι. Με μποτάκια του και πιο aggressive, δηλαδή όχι ναι, το κλασικό. Και είναι δίνουμε μια άλλη νότα. Πολύ. Βέβαια, έχουμε εδώ την κολεξιόν μας, που είναι τις τουαλέτες και τα λοιπά. Θα μπούμε μέσα. Θα τα δείξουμε από μέσα. Πάμε μέσα. Μπήκαμε μέσα, βάλαμε μάσκα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Ό,τι προστάζει ο νόμος. Ναι. Λοιπόν, διάφορες προτάσεις εδώ σε πανοφόρια, σε έντονο χρώμα, το κροκί. Εγώ θα το κάνω γιατί πάντα μου αρέσει να ψάχνω. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ρούχο. Πολύ ωραίο. Εσωτερικά είναι μαύρη γούνα και είναι διπλής όψος, δηλαδή ωραίο, το φοράμε και σαν γούνα. Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Σε μπλε τύπου animal. Πολύ ωραίο αυτό στην άκη μου, στο βάζω εδώ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ναι, εμένα μου άρεσε τώρα αυτό, έτσι να το συνδυάσω απλά, αλλά είναι ωραία τα χρώματα πολύ και, ωραία, και το στυλ τύπου Chanel. Ναι. Λοιπόν. Πολύ ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο που κάμισο, από πολύ ιδιαίτερη εταιρεία, αποκλειστικότητα στο μαγαζί μας, όπως και αυτό το στυλ το μακρύ, το κάμισο που φοριέται με κολάν, συνδυασμένα πάντα με τα πανοφόρια μας. Ναι, τα οποία είναι πολύ ωραίο μπουφανάκι, ωραίο χρώμα, σε ωραίο στυλ. Σε εδώ πολλά χρώματα, σχέδια, νούμερα. Σας δείξω ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Ναι, ναι, και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει μια καταπληκτική ποιότητα. Ναι, πολύ ωραίο. Ιδιαίτερη και ξεχωριστά, ναι, χρώματα. Πολύ ωραίο και αυτό εδώ. Ω, το μπλουζάκι, το πουκάμισο. Αυτό είναι μαζί αυτό με φούστα. Φόρεμα. Αυτό είναι φόρεμα. Τέλειο και αυτό. Αυτό είναι δερματίνι μπλουζάκι. Αυτό είναι το μπλουζάκι, αυτό που το φοράω και εγώ σε μπλε σκούρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι η ποιότητα αυτή που λέγαμε το Eco Pelle, ναι, ναι, το οποίο είναι must και αυτό. Πάρα πολύ ωραία και με τη φούστα. Να σας δείξω. Η φούστα είναι εδώ. Ένα φανταστικό μουτόν. Και ένα φανταστικό φόρεμα. Και ένα φανταστικό φόρεμα. Μαζί κάνουμε ένα φανταστικό σύνολο. Ναι, ναι, αυτό. Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι να σας δείξω πρώτα απ' όλα. Είναι τόσο πολλά. Θα σας δείξω κάτι το οποίο είναι πιο ιδιαίτερο. Ωραίο χρώμα. Σε φούτερ. Κι όμως δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι φούτερ. Είναι μα καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο ναι, είναι, βγάζει τον ένα νόμο απ' έξω, έχει εδώ τη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό και πολύ ωραία πρόταση. Και πολύ ωραία φαίνεται στο φως, ε. Και να σας δείξω και αυτό, που έχουμε μια ολόκληρη σειρά από αυτά, που είναι δαντέλα με δέρμα. Ναι, ναι, πολύ στιγμό. Και φούτερ. Πολύ ωραία. Μπλουζοφόρεμα. Τελείως ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε λίγο και απέναντι. Λοιπόν. Τι να δείξω από εδώ, εδώ τώρα, όλα είναι. Τι να σας δείξω. Είναι κοστούμια, είναι πολύ ταγιέρ. Ωραία παλτό. Εδώ. Υπέροχες ποιότητες, μαλακά. Και εδώ πολύ ωραία φορέματα εδώ. Φορέμα. Πάρα πολύ ωραίο. Με τα ντρούκ στα χρυσά, πάρα πολύ ωραίο. Να σας βγάλω ένα πολύ ωραίο καρό κοστούμι. Μ' αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο κοστούμι. Εδώ. Πολύ ωραίο. Αυτό. Ναι. Αυτό μπορεί να φορεθεί και με το σακάκι με ένα μαύρο παντελόνι, συνδυασμένο με το πουκάμισο ανάλογα με τη ρίγα του που είναι, σε κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ στιγμό. Και πολύ ωραίο και πολύ εύκριστο. Πελάτης. Και περνάμε για λοιπόν, και εδώ τις είναι γυναίκες που έχουν να πάνε σε ένα γάμο, ναι, σε μια εκδήλωση, βέβαια έτσι έρχονται και γιορτές. Ναι, και κάτι θα και κάνουμε πάντα, και στο σπίτι με τους δικούς μας ανθρώπους, πάλι ντυνόμαστε.
Έτσι. Και υπάρχουν πάντα τα ρούχα αυτά στο μαγαζί, στο κατάστημα. Για δείξε κανένα είναι... να δούμε, Χριστινάκη, εδώ. Θα σας δείξω ένα υπέροχο κομμάτι. Φανταστικό, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και για πολιτικό γάμο, άνετα. Άνετα. Ναι. Μη σας πω και για θρησκευτικό πλέον. Ναι. Έτσι όπως είναι μεταξύ μας. Δίνουμε και τέτοια ρούχα. Ναι, μεταξύ μας, μεταξύ μας γίνονται. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Για γάμο. Είναι φανταστικό. Με υπέροχη ανοιχτή πλάτη πίσω. Πολύ ωραία. Και τα φορέματα, τα οποία είναι οι δαντέλες, τα κλασικά φορέματα. Πιο ιδιαίτερα. Φανταστικό και αυτό. Τη γυαλάδα, τη λάμψη. Είδαμε όσα μας επέτρεψε ο χρόνος που είχαμε για να κάνουμε το γύρισμα αυτό για την τηλεόραση του Σέντερ. Λοιπόν, εσείς θα δείτε πάρα πολλά, γιατί θα έρθετε εδώ και έρχεστε βέβαια, εδώ και χρόνια είπαμε, αλλά τώρα έχετε έναν επιπλέον λόγο να έρθείτε, γιατί όλα όσα υπάρχουν εδώ στο νέο χώρο του καταστήματος Χάρεμ είναι ολοκένουργια ρούχα, είναι πράγματα που θα τα φορέσετε, θα τα χαρείτε, θα τα λατρέψετε και βέβαια η Χριστίνα θα σας εξυπηρετήσει με το χαμόγελο πάντα. Θα κάνουμε το παν για να εμφανίζονται όπου και αν παρευρίσκονται και να ξεχωρίζουν μέσα στον κόσμο, με ξεχωριστά ρούχα πάντα. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί κοντά μου έχω τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ξέρουμε πως από μια ηλικία και μετά συνήθως η εικόνα μας δεν μας αρέσει. Θα θέλαμε να αντιστρέψουμε τον χρόνο. Θα θέλαμε να σβήσουμε τα σημάδια του, όμως αυτό για να γίνει δεν γίνεται από μόνο του, χρειάζεται την παρέμβαση κάποιων ειδικών. Βέβαια, το να φαινόμαστε για να γίνουμε πιο νέοι, θα πρέπει να γίνουμε και να κρατήσουμε την έκφραση που έχουμε και όταν είμαστε νέοι, να έχουμε ένα αποτέλεσμα φυσικό. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη που φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Για να απαντήσουμε στις απορίες που έχουν όχι μόνο οι τηλεθεάτριες, αλλά και οι τηλεθεατές, γιατί πια η πλαστική και αισθητική, η αισθητική χειρουργική και επανορθωτική, να πω πλαστική χειρουργική, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Συνήθως πάρα πολλοί άντρες επενδύουν σε αυτήν, γιατί και αυτοί έχουν το δικαίωμα να φαίνονται καλύτεροι. Έτσι. Σαφώς, η γύρανση αφορά όλους. Mm-hmm. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μπορέσουμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πραγματάκια τα οποία ταλαιπωρούν τη σκέψη του κόσμου και ίσως τον κάνουν να έχει ενδιασμό να επισκεφτεί το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να είναι πολλών φύσεων, συγγνώμη. Ναι. Επίσης, γιατρέ μου, υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται συνέχεια και μας βομβαρδίζουν μέσα από την τηλεόραση με υποσχέσεις απατηλές, γιατί διαφημίζονται τα πάντα, υπόσχομενοι κάποιοι τα πάντα, όμως αυτά δεν γίνονται. Θα πρέπει έτσι, γι' αυτό είστε εδώ σήμερα, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους σειρά, στη θέση τους, και να πούμε στους τηλεθεατές ότι θαύματα για να γίνουν δεν γίνονται, ούτε παραμορφώσεις είναι επιθυμητές. Τώρα να σας πω ότι μπήκα, ας πούμε, στο site και είδα το προφίλ της Μαντόνα που άλλαξε με πλαστική και έγινε άλλος άνθρωπος, θα ρίξει καταζητή το από την αρχική της εικόνα και άλλαξα να μην γνωρίζετε καθόλου, σαν να μην είναι η ίδια. Δεν είναι και ωραίο και ούτε και επιθυμητό, πιστεύω, από τους περισσότερους ανθρώπους. Να έρθουμε και να μιλήσουμε, λοιπόν, μια που μιλάμε για πρόσωπο, για τις επεμβάσεις και τις παρεμβάσεις που κάνετε εσείς οι ειδικοί και εσείς συγκεκριμένα που φιλοξενείστε εδώ, οι οποίες είναι ανάλογες με την ηλικία και με τις ανάγκες. Έτσι δεν πάει? Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια τάση πριν αρκετά χρόνια να κάνουμε lifting στο πρόσωπο και στο λαιμό σε πολύ μικρότερες ηλικίες από ό,τι κάνουμε τώρα. Και χαρακτηριστική είναι η ηλικία των 40. Και το λέω γιατί οι περισσότερες γυναίκες όταν φτάνουν στην ηλικία των 40, είτε θέλουν είτε όχι, αρχίζουν και βλέπουν κάποια πράγματα. Ακόμα και ο πιο άπιστος πείθεται ότι τελικά γερνάμε. Η γύρανση ξεκινάει από τα 20 σε όλους μας. Απλά όσοι έχουν, ας το πω,
έτσι, από μέσα τους αυτό το έμφυτο το να δείχνω καλύτερα, δείχνω φρέσκος, το καταλαβαίνουν στα 27-28 ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Στα 40 όμως, και αυτοί που αντιστέκονται θα καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Επομένως, υπήρχε αυτή η τάση στην πλαστική χειρουργία, υπήρχε και αυτή ο ενθουσιασμός με τον ερχομό κάποιων συναδέλφων, των πρώτων που ξεκίνησαν από τη Βραζιλία και ξεκίνησαν έτσι να κάνουν πολλά lift στα 40. Πλέον αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ το τομέα αντιγύρανση και δεν έχουμε προχωρήσει με την έννοια του περισσότερο. Έχουμε προχωρήσει με την έννοια του σωστότερο. Και το σωστότερο έγινε αφού μπορέσαμε και μελετήσαμε αρκετά πτωματικά παρασκευάσματα, δηλαδή είδαμε την αναδομία πιο καλά του προσώπου όσον αφορά την αντιγύρανση, όχι όσον αφορά τη μελέτη για τον φοιτητέ ιατρικής ή τη χειρουργική μελέτη, αλλά πλέον την μελέτη στο επίπεδο των ενέσιμων, παραδείγματος χάρη. Επομένως, γνωρίζουμε πού πηγαίνουν αυτά τα υλικά και πώς μπορούμε με αυτά τα υλικά να κάνουμε κάτι φυσικό. Και βέβαια, το επόμενο ήταν ότι θα έπρεπε να βλέπουμε σε κάθε ηλικία τι συμβαίνει στο πρόσωπό μας. Έτσι, σε κάθε επίπεδο. Από τα 20 λοιπόν που ξεκινάει η γύρανση μέχρι τα βαθιά 80. Έτσι, να πω ότι υπάρχουν χοντράχωρα 4-5 δεκαετίες οι οποίες γίνονται αρκετές αλλαγές. Και πλέον τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε κάθε ηλικία. Επομένως, μπορούμε πλέον να κάνουμε αποτελέσματα πολύ φυσικά, δίνοντας πίσω σε κάθε ηλικία αυτό που έχασε. Έτσι. Και το χειρουργείο πλέον αποτελεί βεβαίως ανάγκη σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με κάτι άλλο. Έτσι. Και θα πρέπει να γίνεται. Γιατί αν δεν γίνεται, τότε φτάνουμε πάλι σε λάθος αποτελέσματα, αλλά το έχουμε καθυστερήσει πλέον. Δηλαδή, ίσως είναι η τελευταία σας λύση, έτσι, δεν είναι? Ναι, αφού δεν γίνεται έχετε... πλέον στα 40. Να μας δίνει αυτό ότι στα 40 δεν κάνουμε πλέον lift. Ναι. Και για ο δεύτερος λόγος είναι σημαντικός, όταν έχεις κάνει ένα lifting και έχεις σηκώσει ουσιαστικά όλο το πρόσωπο και έχεις γεμίσει ουλές όλο το πρόσωπο εσωτερικές, σε 15 χρόνια που το πρόσωπό σου θα αρχίσει να πέφτει πάλι και είναι φυσιολογικό, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με lift. Και καλό είναι γενικά να μην κάνεις δύο lifting. Καλό είναι να κάνεις ένα. Οπότε πήγαινε δηλαδή, όσο πιο πίσω αυτό γίνεται. Που λένε ότι το lifting δεν είναι κάτι που θα κρατήσει μια ζωή. Έχει και αυτό μια διάρκεια ζωής. Ακριβώς. Άλλοι την ορίζουν στα 10 χρόνια, εσείς μας είπατε 15. Εξαρτάται βέβαια και από το πώς το συντηρεί κάποιος. Ακριβώς. Εξαρτάται από το περιβάλλον, από το... Από τις μικροπαρεμβάσεις που κάνει. Ναι, δηλαδή αν κάνεις ας πούμε τακτικά, μεσοθεραπείες ή μπαίνεις στην διαδικασία των νημάτων ή κάνεις τον μπότοξ σου ή κάνεις και άλλα πράγματα. Και να πούμε το πιο σημαντικό, κάνεις μια υγιή ζωή, δεν καπνίζεις. Αυτό είναι το πρώτο φυσικά, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, κοιμάσαι. Ένα 7ωρο, πίνεις νερό, αποφεύγεις τον ήλιο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικές, αλλά είναι δύσκολο να τις εφαρμόσει κάποιος, ιδιαίτερα όταν ζει και σε μια χώρα σαν τη δική μας που η ηλιοφάνεια και σίγουρα υπάρχει πρόωρη γύρανση λόγω του ήλιου, που θα τη βλέπετε κι εσείς. Δυστυχώς είναι αυτό το ότι καθόμαστε με τις ώρες το καλοκαίρι για να μαυρίσουμε και τελικά τα αποτελέσματα αυτά είναι αρθριστικά και φαίνονται σε κάποια στιγμή και λέμε πως έγινε έτσι, αλλά έχει μεσολαβεί σε ένα διάστημα πια. Λοιπόν, να δούμε για το πρόσωπο, να μιλήσουμε για όχι επεμβατική θεραπεία μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μιλάμε για πράγματα θώα τα οποία τα ξεκινάμε νωρίς και δεν μας προβληματίζουν. Δηλαδή ένα μποτοξάκι που το κάνει όλος ο κόσμος πια και το κάνει πάρα πολύ εύκολα και απλά. Από πότε κάποια γυναίκα μπορεί να το δει, να επενδύσει σε αυτό? Πλέον και εγώ στο ιατρείο μου έχω ασθενείς που είναι 23-24 χρονών και ξεκινούν εφαρμογές Botox, οι οποίες βέβαια δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία που έχουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης τα αποτελέσματά τους είναι κορυφαία, δηλαδή ένα Botox στην ηλικία των 25-30-35 έχει κορυφαίο αποτέλεσμα. Ένα Botox στην ηλικία των 50-55-60 δεν έχει κορυφαίο αποτέλεσμα, έχει ένα πτωχό αποτέλεσμα. Βέβαια δεν φταίει το Botox, έτσι. Φταίνε άλλα πράγματα. Φταίει το ότι στην ηλικία των 25 και 30 το δέρμα μας είναι σε τόσο καλή κατάσταση, από μόνο το έχει μηχανισμούς που μπορούν και επιδιορθώνονται μόνοι τους. Επομένως, ένα καλό ύφασμα, το λέω αυτό πολλές φορές στους ασθενείς μου για να το καταλάβουν, ένα καλό ύφασμα, ένα ολομέταξο ύφασμα, έτσι, όσο και να το τσακίσεις, αν το απλώσεις, πάλι θα φαίνεται πολύ ωραίο και λίγο.
ένα λινό ύφασμα, όταν αρχίζει και το τσακίζεις, μένει με τις ζάρες. Με τις ζάρες, ακριβώς. Επομένως, γιατί κάνουμε μπότοξ? Κάνουμε μπότοξ γιατί αυτό το ύφασμα κάποια στιγμή θα τίνει να γίνει λινό. Αν βέβαια δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι. Okay. Επομένως, αν το κάνουμε νωρίς, αυτό το λινό θα παραμείνει λινό χωρίς ζάρες. Okay. Θα είναι λινό μεν, αλλά θα είναι χωρίς ζάρες. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα σπάσει. Όταν σπάσει, θα πρέπει να θεραπεύσουμε για να γυρίσουμε το λινό να το ξανακάνουμε καλής ποιότητας. Επομένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που ο ασθενής έρχεται στα 40, ας πούμε, και του λέμε ένα τόνο θεραπείες και του φαίνεται βουνό. Δηλαδή, ένα μπότοξ δεν είναι πανάκια, δεν έκανε ένα μπότοξ, σημαίνει ότι έκανε αντιγύρανση. Ναι. Έτσι? Και που γίνεται το μπότοξ, σε ποιες περιοχές, γιατί ο κόσμος ακούει μπότοξ και νομίζει ότι γίνεται και σε όλο το πρόσωπο και ότι λύνει το θέμα, ναι, παντού. Πολλές φορές το συγχαίει με τα fillers, με τα γεμίσματα, ναι, δηλαδή. Ναι, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιοι λίγοι, αυτοί που δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Ναι, το μπότοξ είναι μια τοξίνη, έτσι. Είναι ένα φάρμακο το οποίο παραλύει ουσιαστικά την νευρική διέγερση. Και επομένως το νευρικό μας σύστημα δεν δίνει εντολή στον μη να κάνει την κίνηση, επομένως ο μη δεν κάνει την κίνηση. Αυτή η παράλυση μπορεί να είναι καθολική παράλυση ή μπορεί να είναι μερική παράλυση. Γι' αυτό βλέπουμε αποτελέσματα από μπότοξ, τα οποία υπάρχει κίνηση, έτσι, όμως δεν είναι η πλήρης κίνηση. Έτσι. Και όπως αναφερθήκατε πλήν στα χείλη, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε, ας πούμε, πλήρη παράλυση των χειλαίων. Έχουμε βελτίωση των ρητίδων στα χείλη, αλλά αν παραλύουμε πλήρως τα χείλη, θα τσιγδίζαμε. Έτσι, πέρα από το ότι θα μας φεύγουν τα σάλια κτλ. Ναι. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να κάνουμε μερική παράλυση και σε περιπτώσεις που κάνουμε καθολική παράλυση. Οι κύριες περιοχές του μπότοξ είναι το μεσόφριο, δηλαδή αυτή η περιοχή εδώ. Ενδιάμεσα στα φλοιτή. Ναι, που δημιουργεί αυτές τις κάθετες γραμμές. Mm-hmm. Εγώ χαρακτηριστικά έχω μία, κάποιοι έχουν 11, κάποιοι έχουν ένα ωμέγα. Έτσι, είναι διαφορετικό. Οι ρητίδες του μετώπου είναι οριζόντιες και ουσιαστικά ο μυς του μετώπου είναι αυτός που σηκώνει τα φρύδια μας. Επομένως, εκεί παίζεται το παιχνίδι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή παράλυση, ώστε να μην έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Ήταν κατσουφιασμένος, τον κάναμε χειρότερο, έτσι, αντί να τον κάνουμε πιο ανοιχτό. Και βέβαια οι ρητίδες, το πόδι της Χίνας το γνωστό, που είναι έτσι οι ακτινοτές ρητίδες. Ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Οι οποίες βοηθούν όταν τις παραλύσουμε να ανοίξει το φρύδι μας. Δηλαδή να ανοίξει η γωνία του φρυδιού και να ανοίξει γενικότερα το μάτι να φαίνεται σε συνάρτηση με το μεσόφρυο. Αυτές είναι πιο κλασικές περιοχές. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη παράλυση μπορούμε. Σε νέα άτομα τα αποτελέσματα είναι μαγικά πραγματικά, ακριβώς γιατί είναι όλα στη θέση τους. Έτσι, και επειδή το δέρμα τους είναι πολύ καλό. Σε μεγάλες ηλικίες θα πρέπει μια γυναίκα να την προειδοποιήσουμε ότι δεν θα έχει το αποτέλεσμα που έχει μια 30χρονη. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πολλές γυναίκες κάνοντας μπότοξ θα γυρίσουν εκεί πίσω. Αν το ξεκινήσει μια γυναίκα νωρίς, παρουσιάζονται οι πρώτες ρητίδες, είναι εύκολο να σιδερωθεί, να το πω πάρα έτσι, τελείως το μέτωπο ή το πόδι της Χίνας. Αν μια γυναίκα αφήσει το χρόνο να περάσει και κάνει το πρώτο μπότοξ στα 50, μου λέτε τώρα εσείς ότι οι ρητίδες έχουν βαθαίνει τόσο πολύ, ακριβώς, που το μπότοξ δεν έχει τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα να τις 100% να τις εξαλείψει τελείως. 70%. Αν είναι στο μεσόφριο, μπορείτε να γεμίσετε και με υαλουρονικό μαζί με το μπότοξ για να εξαλειφθούν οι ρητίδες, όταν είναι βαθιές δηλαδή. Και μια γυναίκα το έχει αφήσει. Τώρα έχει ενημερωθεί για τον μπότοξ. Τώρα το αποφάσισε, τώρα μπορεί. Τι κάνετε? Μπορείτε εκεί δηλαδή να δημιουργήσετε ένα αποτέλεσμα που να είναι ένα αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό για την ίδια? Ωραία. Και για τους γύρω, βέβαια. Είναι ανάλογα, ξανά το λέω, τι είδους αποτέλεσμα επιθυμεί. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα εδώ, συγγνώμη, λίγο μια παρέμβαση. Το παγωμένο αυτό αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποιες που δεν το θέλουν. Θέλουν να φαίνεται λίγο πιο φυσικό και να υπάρχει. Μπορείτε να το πετύχετε? Άρα, όταν θα πάμε σε μια γυναίκα των 50, που έχει κάποιες μόνιμες πλέον ρητίδες, γιατί είπαμε ότι το δέρμα τους κακής ποιότητας έχει τσακίσει πλέον, και ακόμα και αν το απλώσεις, θα φαίνονται κάποιες γραμμές. Με τον μπότοξ το απλώνεις, να το πω χοντρά-χοντρά, και υπάρχουν αυτές τις γραμμές. Άρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μένει δεν είναι 100%, είναι ένα 70%, 60% ανάλογα την γυναίκα, αλλά τελικά μπορεί να είναι φυσικό. Ναι. Okay. Ωραία. Όμως τι γίνεται, επειδή η γυναίκα έχει στο μυαλό της ότι εγώ θα πάω να κάνω αυτό για να τα εξαφανίσω όλα, ζητάει παραπάνω εργασίες. Έτσι. Τώρα εγώ δεν μου εξαφανίστηκα. Τι πρέπει να κάνω? Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει συζήτηση που εγώ έχω, έχω το κακό συνήθειο, ας το πω, να συζητάω αρκετά με τους ασθενείς και να τους εξηγώ τα πάντα. Η δικιά μου η φιλοσοφία είναι η εξής.
Ωραία. Εγώ να το κάνω αυτό, να σου βελτιώσω και τις ρητίδες και να το κάνω όλο λίγο. Από εκεί και κάτω δεν θα είναι ένα άλλο πρόσωπο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα τι κάνουμε τώρα. Okay. Ναι. Άρα πρέπει να δουλέψουμε μάλλον συνολικά. Ναι. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι που λέγαμε ότι θα πετύχουμε κάτι φυσικό. Όταν πετύχω ένα πρόσωπο το οποίο από εδώ και πάνω το αφήνουμε και με τις μάσκες έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Πιστεύω ότι θα είναι μια εποχή και θα περάσει. Θα μείνει κακή ανάμνηση. Αν είναι από εδώ και πάνω λοιπόν, το πρόσωπο 30 και από εδώ και κάτω είναι 50, αμέσως βγαίνεις έξω και ο άλλος έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Έτσι. Δεν είναι, κάτι έχεις κάνει. Okay. Ναι, και επειδή το πότοξ το γνωρίζει ο κόσμος, έτσι. Φαίνεται. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Και κύριε Τρανταφυλλίδη, να φαίνεται. Τι πειράζει. Να φαίνεται ότι είμαστε καλύτεροι, να φαίνεται ότι είμαστε φρέσκοι, να φαίνεται ότι είμαστε υγιείς, να φαίνεται ότι είμαστε κοινωνικά ευχάριστοι. Ναι. Όχι να φαίνεται η θεραπεία. Μάλιστα. Αυτό είναι το μυστικό. Σωστό είναι και αυτό. Okay. Γιατί αλλιώς δείχνουμε έτσι. Και όταν δείχνουμε έτσι, δείχνουμε έτσι γιατί, ξέρω εγώ, φοράμε τη διαφορετικά παπούτσια. Ή δείχνουμε έτσι γιατί δεν φοράει εσόρουχο. Ναι, έτσι. Okay. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε το να γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι. Γιατί αυτό που κάνουμε, καταρχήν το κάνουμε για μας. Γιατί θέλουμε το πρωί που ξυπνάμε στον καθρέφτη να βλέπουμε ένα πρόσωπο που μας κάνει να ταυτιζόμαστε με αυτό που νιώθουμε μέσα μας. Okay. Ναι. Γιατί και στα 50 δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνομαι 25-30 σε ενέργεια. Είναι, ξέρετε, πρέπει να το βλέπω δηλαδή. Ανάλογο. Όταν ξυπνάω, έχω τουλάχιστον να πω τον εαυτό μου. Όταν ξυπνάω το πρωί και με βλέπω, λέω καλά φαίνομαι, εντάξει, ακόμη κυκλοφορώ. Όταν με βλέπω χάλια, λέω πω χάλια είμαι, γίνομαι και χάλια μέσα μου. Και κάτι φορές... πρέπει να αλλάξω, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να δω. Εξαρτάται αυτό, λέω, όταν έχεις μια ωραία εμφάνιση. Και βλέπεις και τον εαυτό σου όμορφο στον καθρέφτη, γιατί όλοι κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ξυπνώντας όταν πλαινόμαστε, εννοείται. Σου κάνει, γυρνάει και μέσα σου μια άσχημη εικόνα δική μου, βγαίνει και προς τα έξω στον άλλον. Τη λαμβάνει ο άλλος ότι εγώ κάτι έχω, δεν είμαι καλά. Και ας έχω εγώ τώρα ότι με την εμφάνισή μου τα βάζω και τρώγομαι. Φαίνεται. Οπότε και ο άλλος σου συμπεριφέρεται. Ανάλογα και πάει αυτό. Ακριβώς. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Μπερδεύονται τα πράγματα. Και λοιπόν, το αποτέλεσμα. Όλοι θέλουμε κάτι. Στριγγυλό, λαμπερό πρόσωπο, εννοείται. Αν μου επιτρέπετε να σα πω κάτι για τον Botox, λοιπόν. Αυτό που είδαμε ότι κερδίζει με τον Botox δεν είναι μόνο οι ρητίδες. Γενικά, εγώ λέω και στους ασθενείς μου, μην παλεύετε με τις ρητίδες, μην τις κυνηγάτε. Εντάξει, κι αν έχει καμιά ρητίδα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μην κυνηγάμε τις ρητίδες. Αυτό που κερδίζουμε με το Botox είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινωνικά πιο ευχάριστο. Ναι, αυτό. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο κατσούφιδες. Ναι. Γιατί οι μύες έχουν την τάση να μας κάνουν να σκυνόμαστε σκυθροποί. Ναι. Σε αυτό βοηθάει το Botox. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και φαίνεται ο άλλος θυμωμένος με βαθιές ρητίδες στο μεσόφριο ή στο να είναι το μάτι και το. Φαίνεται ότι κάτι έχει, ενώ δεν έχει. Είναι απλά η εμφάνισή του που το έχει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι η συμπεριφορά των μειών του. Ναι. Και με τον Botox λοιπόν, αλλάζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Το Botox, μιλάμε για Botox. Το Botox πόσο διαρκεί? Σαν φάρμακο διαρκεί 2-4 μήνες. Το αποτέλεσμά του όμως μπορεί να διαρκέσει από 2-4 μήνες, που είναι το ελάχιστο, μέχρι και περίπου 6-8 μήνες ή και 10 σε άτομα τα οποία είτε είναι πολύ νέα και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στους μύες τους και στο δέρμα τους, είτε που έχουν κάνει αρκετές φορές Botox, οπότε πλέον είναι σε φάση θεραπείας το Botox, δηλαδή έχει ηρεμήσει το πρόσωπό τους, να το πω χοντρά-χοντρά, και δεν χρειάζεται τόσο συχνά. Όμως 2-4 μήνες είναι το ελάχιστο, γιατί τόσο διαρκεί η τοξίνη στον άνθρωπο και καλά κάνει και διαρκεί τόσο, γιατί αν έχουμε οποιαδήποτε επιπλοκή από τον Botox που είναι μεν σπάνιες αλλά μπορεί να συμβούν, καλό είναι στους 2 μήνες να ξεμπερδεύουμε, έτσι, γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Okay. Θα πρέπει να κάνει τον κύκλο του. Επομένως, καλό είναι που κρατάει τόσο λίγο σαν φάρμακο. Τώρα, γιατί κρατάει παραπάνω? Είναι πολύ απλό. Όταν έχουμε έναν μη, ο οποίος δεν γυμνάζεται καθόλου, τον κρατάμε σε αχρηστία για 2-4 μήνες. Όταν θα κληθεί αυτός να πάρει μπροστά, δεν θα λειτουργήσει ποτέ όπως λειτουργούσε πριν 2-4 μήνες. Θέλει τον καιρό του. Ναι. Okay. Αυτός ο καιρός που θα πάρει για τον μη, για να πάρει ξανά μπροστά και να δουλέψει κανονικά, είναι αυτό το διάστημα που θα κερδίσει ο ασθενής πέρα από τους 2-4 μήνες. Και ο κόσμος έχει μάθει να λέει στο εξάμηνο,
Δεν ισχύει για όλους όμως το εξάμεινο. Έτσι. Ναι. Μπορεί να είσαι... το βλέπει ο καθένας και στον εαυτό του πώς λειτουργεί. Okay. Βέβαια, ίσως κάποιοι έρχονται και διαμαρτύρονται ότι ξέρεις, γιατρέ, δεν μου έκανες καλά τον μπότοξ, δεν μου κράτησε πολύ. Αλλά είναι και θέμα ιδιοσύστασης. Και εκεί υπάρχει επίσης μια... πόσο συχνά το έχεις κάνει. Έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα πλέον για, για τα αντισώματα απέναντι στην τοξίνη. Mm-hmm. Και είναι κάτι για το οποίο επίσης προειδοποιώ τους ασθενείς μου και τους λέω το εξής. Γιατί οι περισσότεροι έρχονται, σκέφτονται ίσως το οικονομικό και λένε: Α, εγώ δεν θέλω να το κάνω τόσο συχνά αρχικά. Θα ήθελα μία φορά το χρόνο. Τους λέω: Θα κερδίσεις αν το κάνεις αρχικά, συστηματικά, ναι. Δηλαδή όχι πέραν του εξαμήνου, και στα 3 χρόνια θα δεις ότι θα μπορείς να αραιώσεις το διάστημα. Okay. Όχι όλοι οι ασθενείς, αλλά αρκετοί ασθενείς ναι. μπορούν να αραιώσουν το διάστημα. Και θα το αραιώσουν το διάστημα για να αποφύγουν την περίπτωση να κάνουν αυτή την υπερδιέγερση του οργανισμού με ένα ξένο σώμα, ώστε αυτό να κάνει αντισώματα και μετά να μην τους πιάνει τον μπότοξ. Και θα πρέπει μετά να περιμένουν. Γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι και είναι ένα ποσοστό περίπου 1 με 2% οι οποίοι έχουν ανοχή απέναντι στον μπότοξ. Δηλαδή του κρατάει ένα μήνα και φεύγει. Δεν του πιάνει. Εντάξει. Ή κάποιοι που δεν του πιάνει η παράλυση. Ναι. Αυτοί το πιθανότερο είναι ότι έχουν αντισώματα. Το κακό στην Ελλάδα και σε πολλά κράτη είναι ότι δεν έχουμε τεστ ανίχνευση αντισωμάτων. Mm-hmm. Υπάρχει στη Γερμανία. Είναι ένα πανάκριβο όμως τεστ, οπότε δεν έχει κάποιο νόημα να το κάνει. Απλά κλινικά βλέπουμε ότι έχουμε αντοχή στον μπότοξ. Επομένως, προτείνουμε στον ασθενή για τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο να μην κάνει καθόλου. Ναι. Να περιμένει. Και να δούμε. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα υλικά που μπορούν να αντικαταστήσουν τον μπότοξ και να χρησιμοποιηθούν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους πιάνει. Τώρα, εδώ υπάρχουν 2 απαντήσεις. Η μία είναι καταρχήν ότι το μπότοξ είναι βασιλιάς. Ναι. Αυτό που κάνει τον μπότοξ δεν μπορεί να το κάνει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Okay. Παραλύει τους μυς, τέλος. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι υπάρχουν τοξίνες που μοιάζουν με αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά η κατάσταση είναι ίδια. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις αντισώματα και να μην σε πιάνει, δεν θα σε πιάνει έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Δεν θέλω να μιλήσω για παράνομα, για τα παράνομες τοξίνες, για εμπόριο από Κίνα κτλ. Γιατί φυσικά, εκεί μιλάμε για εγγυημένα υλικά. Για υλικά τα οποία χρησιμοποιείται και έχουν πιστοποιήσει, ακριβώς. Είναι εγγυημένα, γιατί ακούμε πάρα πολλά που γιατί γίνονται. Πολλά. Και είμαστε πολύ υποψιασμένοι, γιατρέ μου, ξέρετε, γιατί τόσα πολλά που κυκλοφορούν, έχουμε ακούσει για υλικά που έρχονται από χώρες και είναι αμφιβόλου ποιότητας και ρισκάρεις και την υγεία σου βάζοντας τα στον οργανισμό σου. Δεν μπορείς δηλαδή να εμπιστευτείς. Ανθρώπους που δεν τους γνωρίζεις και δεν ξέρεις τι γίνεται, ούτε να πας να τα κάνεις, ας πούμε, στην Τουρκία τον μπότοξ, γιατί είναι 50 και 100 ευρώ. Δεν θα πας. Εννοείται ότι δεν θα πας, γιατί θα προτιμήσεις να το κάνεις στον άνθρωπο που ξέρεις, που είναι ο γιατρός σου και που ξέρεις ότι το υλικό είναι εγγυημένο. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον μπότοξ. Ο κόσμος είναι πολύ ενημερωμένος γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και για τα εμφυτεύματα. Και όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή του προσώπου αλλά και του λαιμού, έτσι ώστε να δώσουν αναζωογόνηση στο δέρμα, λίγη σφριγγυλότητα, λίγη λάμψη, λίγο απ' όλα από αυτά που θέλουμε, γιατί θέλουμε πολλά. Είναι αλήθεια ότι θέλουμε πολλά και όλοι θέλουμε πρόσωπο να έχουμε νεανικό και να αισθανόμαστε καλά. Βέβαια, δεν μιλάμε για παραμορφώσεις για χείλη και όλα αυτά που γίνονται. Βέβαια, εσείς η πλαστική χειρουργία επενδύεται και στη μύτη. Τα αυτιά μαζεύετε, τα μήλα σηκώνετε, okay. το περίγραμμα αλλάζετε, πολλά κάνετε και αυτό θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί ο κόσμος είναι εδώ και μας παρακολουθεί πολύ. Πλαστικός χειρουργός, λοιπόν, εδώ κοντά μας, ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυγίδης, το ρωτώ πάρα πολλά πράγματα και κατά τη διάρκεια που εσείς βλέπετε τις διαφημίσεις, γιατί ποια είναι αυτή η γυναίκα που θα έχει δίπλα ένα πλαστικό χειρουργό και δεν θα ενδιαφερθεί να μάθει όλα αυτά που την κάνουν να φαίνονται όμορφη και πιο μικρή. Λοιπόν, μιλήσαμε για το μπότοξ, είναι μια θεραπεία που πια δεν ξέρει η κάθε μια γυναίκα, απλά δεν ξέρει που γίνεται, πώς γίνεται, ίσως κάποιες. Οι περισσότερες έχουν ήδη δοκιμάσει πώς είναι το μπότοξ. Ναι, στατιστικά κάθε χρόνο αυξάνεται 8% παγκοσμίως η ποσότητα των ανθρώπων που κάνουν δηλαδή, τη θεραπεία. Ναι. Επομένως, είναι μια πετυχημένη θεραπεία, μια σίγουρη θεραπεία, ασφαλής θεραπεία. Που γίνεται παγκόσμια και που δεν έχει αντεδείξεις τουλάχιστον μεγάλες. Εκτός αν ο γιατρός δεν είναι καλός. Οι αντεδείξεις είναι σπάνιες. Τότε ξεκινάνε οι αντεδείξεις, αν ο γιατρός δεν ξέρει να είναι, το, μάλλον, ναι, ναι, ναι. Να το εφαρμόσει σωστά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι σπάνιες. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και στις άλλες περιπτώσεις τώρα που θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο πρόσωπό μας, να τα αλλάξουμε, όχι, να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας. Ναι, δεν το είπα σωστά. Είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτά τα μήλατα που γίνονται και δείχνουν πολύ. Βασικά σωστά το είπατε. Ναι. Γιατί υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους κάνουμε παρεμβάσεις στο πρόσωπο. Mm-hmm. Όσον αφορά τα fillers, δηλαδή τα εμφυτεύματα, είτε είναι υαλουρονικού είτε άλλων ουσιών, οι οποίες ουσιαστικά προσθέτουν όγκο, έτσι, το μπορούμε να το κάνουμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι η καθαρή αντιγύρανση, ότι δίνω πίσω στον ασθενή αυτό που έχασε. Έτσι. Και το δεύτερο είναι γιατί θέλω να αλλάξω κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου που θα του δώσουν πιο πολύ αρμονία. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που ταλαιπωρούνται που έχουν πάρα πολύ μικρό πηγούνι. Ναι. Και ιδίως οι άντρες. Γιατί για τον άντρα το πηγούνι είναι η προσωπικότητα. Τέλος. Ναι. Είναι αυτό που θα του δώσει αυτή το την αρενοπότητα. Αυτό που λέμε. Και ιδίως στο προφίλ αυτό φαίνεται πολύ έντονα. Αλλά και οι γυναίκες, για τις γυναίκες είναι πολύ παρεξηγημένο κομμάτι. Εγώ διορθώνω πολλές φορές τα πηγούνια τους και με κοιτάνε περίεργα πριν το κάνω, αλλά όταν το κάνω και μετά δεν χορταίνουν να βγάζουν φωτογραφίες. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι ότι φέρνει σε ισορροπία το πρόσωπο. Ναι. Γιατί καλώς ή κακώς, σπανιότατα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέλεια πρόσωπα. Ακόμη και τα μοντέλα κάνουν fillers, έτσι. Δεν γίνεται. Για να βγεις τέλειος σε μια φωτογραφία, πρέπει να κάποιος να παρέμβει. Λοιπόν, όσον αφορά την τελειότητα είναι αυτό. Η αντιγύρανση είναι κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, αντικαθιστώντας τους όγκους στο πρόσωπο που χάσαμε μεγαλώνοντας, ουσιαστικά μικραίνουν. Ναι. Δηλαδή, και είμαστε οι ίδιοι, χωρίς να αλλάξει το πρόσωπό μας. Έτσι. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός, γιατί πρέπει να είναι γιατρός, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός πού θα βάλει και τι θα βάλει. Μπορεί να βάλει τριπλάσια ποσότητα σε κάποιον άλλον και πολύ λιγότερο σε κάποιον άλλον και οι δύο να φαίνονται φυσικοί. Έτσι. Είναι ο τρόπος που ανάλογα θα το βάλεις. Ανάλογα με τις ανάγκες. Ακριβώς. Γιατί... Τώρα που μιλήσατε για πηγούνι, τι μπαίνει εκεί, εφύτευμα. Εκεί υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ακριβώς το filler, το εφύτευμα που θα μπει στο ιατρείο. Και για πολλούς λειτουργεί αυτό σαν προπομπός για να δούνε πώς είναι ο αυτός τους, πώς θα ήταν αν είχαν ένα πιο σωστό πηγούνι, ώστε αν επιθυμούν κάτι σαν μόνιμο σε αποτέλεσμα, να κάνουν ένα χειρουργείο. Δηλαδή να βάλουν ένα μικρό ένθεμα σιλικόνης, το οποίο είναι πολύ εύκολη διαδικασία, δεν χρειάζεται τρυπήματα, παραδείγματος χάρη. Εκείνη είναι η γενιοπλαστική, η οποία είναι ορθογνατική χειρουργική. Και κάποιοι πλαστικοί τι κάνουν, δηλαδή σπαντοκόκαλο ουσιαστικά, βάζουν βίδες κτλ. Είναι λίγο πιο, ας το πω, επεμβατική. Αλλά πρέπει το να ένθεμα υπάρχει και σιλικόνης, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, και κάποιοι μπορεί να μην επιθυμούν να βάλουν ένθεμα σιλικόνης. Είναι, ναι, και, ναι, ναι. Είναι και... Γιατί για τη σιλικόνη ίσως είναι υποψιασμένοι, είχαν ακουστεί διάφορα. Ναι, ναι, είναι, με μήλα που είχαν πέσει αυτό. Και δεν μπορούσαν να καταλήξουν. Πρέπει τώρα να το μου λέτε το σαγόνι, οπότε εκεί μένει μόνιμο. Έτσι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πολύ πιο εύκολο σαν θέση. Και αφού πριν λοιπόν φτάσουν στο ένθεμα, μπορούν να δουν μια προσομοίωση πώς θα ήταν με ένα filler στο ιατρείο. Μάλιστα. Και μετά αποφασίζουν αν θα κρατήσουν το filler αυτό. Το filler πόσο κρατάει? Έχουμε fillers, ιδίως στην περιοχή που έχουμε τα ζυγωματικά ή τη γνάθο, που είναι κόκαλα δηλαδή, ναι, και εκεί θέλουμε ένα filler το οποίο να δίνει καλή στήριξη. Mm-hmm. Έχουμε fillers που κρατάνε μέχρι και 4 χρόνια. Ω, τόσο πολύ. Ναι, δεν είναι υαλουρονικά βέβαια, γιατί το υαλουρονικό ξέρουμε ότι έχει περίπου 8 με 10 μήνες ζωή. Έτσι, αυτά μπαίνουν με άλλη διαδικασία ή μπαίνουν δηλαδή πιο βαθιά? Όχι, με την ίδια διαδικασία, απλά πρέπει να ξέρει ο γιατρός, ναι, 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 πόσο πού και πού βάζει. Εντάξει, θέλει λίγο πιο πολύ εξειδίκευση. Μάλιστα. Όμως έχουμε επιλογές ακόμα και για τετραετία, που δεν είναι κακό. Είναι ένα καλό πολύ διάστημα για κάποιον άνθρωπο. Πάρα πολύ καλό. Το ακούγεται. Ίδιο κάνουμε και σε κάποιες μύτες που χειρουργήθηκαν και είχαν ίσως κάποιες μικρές παραμορφώσεις. Δεν θέλουν να πηγαίνουν κάθε 10 μήνες να βάζουν υαλουρονικό. Προτιμούν ένα άλλο φίλερ που θα κρατήσει περισσότερο και να το βάλουν μία φορά. Όμως άλλες περιοχές που θέλουν να βάζουν συχνά, όπως τα χείλη. Έτσι, τα χείλη είναι πολύ λεπτίστη, πολύ. Τα αποτελέσματα φαίνονται αμέσως. Ό,τι λάθος έχεις κάνει στα χείλη φαίνεται. Στο πρόσωπο μπορεί να μην φανεί, αλλά στα χείλη θα φανεί. Γιατί είναι λεπτό το δέρμα, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και αν εσύ τη διαταράξεις, αυτό φαίνεται. Και διαταραγμένες αρχιτεκτονικές στα χείλη βλέπουμε κάθε μέρα. Πάρα πολλές. Διότι πάρα είναι πολλές. Μόδα. Δυστυχώς, είναι μόδα, μια μόδα, κακή μόδα. Πολύ γιατί κακή είναι, μόδα. Αφορά την υγεία. Έτσι, δεν μπορείς την υγεία να έχεις μόδα. Μόδα μπορεί να έχεις να κόψεις τα μαλλιά σου, να βάλεις κοντό παντελόνι, τα σακάκια να είναι σταυρωτά ή μη σταυρωτά. Που μπορείς να την αλλάξεις. Δεν σου κοστίζει κάτι. Ναι. Το να χαλάσεις όμως τα χείλη σου ανεπανόρθωτα και να χρειαστείς χειρουργείο για να τα διορθώσεις, εγώ προσωπικά δεν είμαι φαν αυτής της μόδας. Καλά, βλέπουμε κάτι
περιπτώσεις γυναικών που είναι στο πλάι και που βγαίνουν μόνο τα χείλη και είναι απέσιο και να λες ποιος γιατρός τα έκανε αυτά. Η ίδια μπορεί να θελήσει η ίδια να κάνει αυτά τα χείλη. Για ποιο λόγο? Είναι βέβαια τα μοντέλα και ήταν και μια τάση. Τώρα βλέπω λίγο σαν να υποχώρησε κάπως, έτσι εγώ το μετράω. Λίγο βλέπω ότι βγαίνουν και πιο φυσικές κάποιες και δεν είναι εκείνο το τεράστιο από την Αντζελίνα Τζολί ξεκινώντας όλες θέλουν να κάνουν τα χείλη της και τελικά δεν ταιριάζουν σε όλα τα πρόσωπα αυτά τα χείλη και δεν γίνεται όχι μόνο ωραίο, γίνεται παραμόρφωση. Γίνεται αυτό, γίνεται έξω και σε δείχνουν. Ναι, και λένε τι χάλια είναι αυτή. Αυτό. Και βέβαια το λίγο είναι όμορφο και μπορεί να επενδύσεις το λίγο γιατί τα χείλη χάνουν τον όγκο με το πέρασμα των χρόνων, αυτό οπότε λίγο γέμισμα θέλουν. Δίνεις αυτό που έχασες. Ναι. Πότε να ξεκινήσουμε, ας πούμε ότι στα 20 με 30 είναι μια ηλικία εξαιρετική, εκεί δηλαδή η αντιγύρανση κάνει λίγα πράγματα, κυρίως φροντίδα δέρματος από τον ήλιο. Mm-hmm. Το αντιλιακό δηλαδή από τα 20 μέχρι τα 30 μπορεί να σε κάνει να φαίνεσαι ότι φοράς τις καλύτερες κρέμες. Γιατί αυτό θα πάθεις. Αν θα πάθεις κάτι, θα πάθεις βλάβες από τον ήλιο. Το δέρμα από μόνο του έχει τρομερές αναγεννητικές ικανότητες. Και ίσως κάποιο χημικό πύλι για να ρυθμίσεις αν έχεις λιπαρό πρόσωπο και θέλεις να ρυθμίσεις τη λιπαρότητά σου, να μην βγάζεις αυτά τα ανεπιθυμητά σπυράκια. Η γυναίκα βάφεται να τα καλύψει, το κάλυμα δεν είναι τόσο όμορφο. Οπότε εκεί μπορεί να κάνεις και κάποια χημικά πύλι σαν φροντίδα. Και αν έχεις πολύ έντονες ρητίδες έκφρασης και φοβάσαι ότι θα σου γίνουν μόνιμες, μπορείς να κάνεις μία φορά μια πολύ μικρή δόση μπότοξ. Ούτε καν πλήρης παράλυση. Μία μερική παράλυση, ώστε να κρατάς τα πράγματα σε φυσικό επίπεδο. Μετά τα 30 προς τα 40, ίσως να αρχίσουν οι λίγες παρεμβάσεις όσον αφορά τα γεμίσματα, γιατί η κλασική περιοχή που αδειάζει στο πρόσωπο, στα 27 με 28, είναι η ηλικία σταθμός στην οποία φαίνεται. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι όχι. Χαρακτηριστικά είχα μία αεροσυνοδό, η οποία έκανε αυτή την παρέμβαση, γιατί στις αεροσυνοδούς εννοείται θα πρέπει να είμαστε πρέπει να φαίνονται πάντα φρέσκες. Είναι η περιοχή κάτω από το μάτι. Είναι περιοχή εδώ, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο λίπος όταν είμαστε στα 20, είναι γεμάτο, είναι φρέσκο και κρατάει τα πράγματα ψηλά. Αυτό απορροφάται. Ξέρουμε ότι στα 28 έχει απορροφηθεί πάρα πολύ. Επομένως, αρχίζει και δημιουργείται μια σκιά από εδώ κάτω, πολύ έντονη. Και νομίζουμε ότι έχουμε μαύρους κύκλους. Δεν είναι η μαύρη κύκλη, είναι η σκιά που πέφτει επάνω από το φως σε αυτή την άδεια περιοχή στην κοιλάδα και μας φαίνεται ότι είναι μαύρη. Επομένως, αντικαθιστούμε αυτό με κάποιο φίλερ. Είναι μια διαδικασία 20 λεπτών στο ιατρείο, ανώδυνη πλήρως, χωρίς μελανιές. Πας και για καφέ μετά που λένε. Ναι. Και αμέσως ένα άτομο 28 χρονών φαίνεται, θα το κάνει να φαίνεται φρέσκο, χωρίς να φαίνεται παραγεμισμένο. Είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η περιοχή. Επομένως, εκεί στα 30, ας πούμε ότι είναι η ευαίσθητη περιοχή αυτή, κατά από τα μάτια. Τώρα, εκεί από τα 30 μέχρι τα 40, αυτό που θα συμβεί κυρίως αν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι υγιές, γιατί οι περισσότερες είναι καπνίστριες, το κάπνισμα επιταχύνει τα πράγματα, δηλαδή η 30 δεν θα είναι 30, θα είναι 35. Στο δέρμα. Okay? Οπότε ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε κάποια λέιζερ, να πάμε δηλαδή λίγο πιο βαθιά στην ανανέωση της επιδερμίδας, γιατί δεν είναι τόσο συχνή πλέον και ταλαιπωρείται από το κάμψα και από τον ήλιο. Τα φίλερ που λέγαμε σε πολύ μικρή δοσολογία, για να πλησιάσουμε στα 40, που πλέον εκείνο που αρχίζει και παίρνει το πρωτεύοντα ρόλο στην γύρανση είναι η απώλεια του κολαγόνου. Γιατί στα 40 έχουμε χάσει περίπου το 40%. Του συνοβλάστας με κάποια διαδικασία για να παράγουν κολαγόνο. Και εκεί μπαίνουν τα καινούργια γενιά fillers που λέγαμε, που δεν είναι υαλουρονικά, αλλά κάνουν collagen boosting, δηλαδή διεγείρουν το κολαγόνο του οργανισμού και στο επίπεδο του δέρματος και στο επίπεδο του λίπους και των συνδέσμων και φέρνουν ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά κάνει δουλειά και ο ίδιος. Και ο ίδιος ο οργανισμός κάνει δουλειά για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, γιατί και είναι κάτι που αρέσει αυτό. Μπορεί η διαδικασία να. Ναι, και εκεί πρέπει να ξέρει ο ασθενής ότι είναι κάτι που θέλει 1-2-3 μήνες και κάθε μήνα θα είσαι καλύτερη και θα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Και εκεί βλέπουμε ότι πολλοί ασθενείς συμμορφώνονται, γιατί ίσως αυτό το η έννοια κολαγόνου τους κάθεται καλά, τους φαίνεται ότι είναι κάτι φυσικό. Ναι. Οπότε εκεί, από τα 40 μέχρι τα 50, θα έλεγα ότι ξεκινάει ουσιαστικά και τα εμφυτεύματα παίζουν το πρωτεύοντα ρόλο, γιατί οι απώλειες όγκων γίνονται σε πολλά επίπεδα. Ναι. Δεν είναι μόνο κάτω από το μάτι, αρχίζουν να βαθαίνουν οι ρινοχυλικές μας, γιατί υπάρχει λίγο πτώση. Η πικρία βεβαίως, αρχίζουν να απορροφούνται και κομμάτια. Επάνω, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο
εύκολα για να ναι, εκείνο είναι, ναι. Δεν είναι καπνιστέ, είναι λίγο. Ναι. Το λέμε καπνιστέ, αλλά δεν αλλά είναι μόνο δεν είναι καπνιστέ. Μόνο γιατί έχουμε δει πολλές γυναίκες να τις έχουν. Αρχίζει η γνάθος να μας καλάει λίγο ναι, το περίγραμμα. Το περίγραμμα. Ο λαιμός αρχίζει να δημιουργεί ρητίδες οριζόντιες, ναι, επειδή καθόμαστε πολύ, δουλεύουμε, σκύβουμε. Αυτή η κίνηση συνέχεια στο λαιμό το κάνει. Φαίνεται στο λαιμό και είναι έτσι, και οπότε εκεί αρχίζουν και παίζουν ρόλο μεγάλο τα fillers. Και βέβαια ναι. η μεσοθεραπεία που δεν είναι εμφυτεύματα, αλλά είναι πάλι αλλουρονικό, ναι, σε μορφή υγρία, το πω, σαν νερό, ας το πω, σαν ενυδάτωση, αυτή είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες, εντάξει, θα έλεγα μετά τα 25 με 28, ναι. τέλος ναι. πάντων, γιατί εκεί έχουμε ένα καλό δέρμα, όπως είπαμε, αλλά μετά μπορεί να γίνει σε κάθε ηλικία και σίγουρα βοηθάει γιατί δίνει έτοιμο υλικό στο δέρμα που το χάνει, το γνωρίζουμε ότι το χάνει. Μάλιστα, οπότε δημιουργεί ενυδάτωση, δημιουργεί. Δίνει αυτή τη φρεσκάδα στο δέρμα. Μια φρεσκάδα, μια λάμψη. Γίνεται μια... πιο αφράτο, ναι. Η οποία όμως πόσο κρατάει και πόσες επισκέψεις πρέπει να κάνει στο γιατρό ακριβώς. κάποια για να. Πολλές γυναίκες έρχονται αποτέλεσμα. Να κάνουν μεσοθεραπεία και λένε θέλουν να λάμπω. Και τους εξηγώ στο εξής. Έχεις δει έναν άνθρωπο ο οποίος λάμπει και είναι φυσιολογικός. Φυσιολογικά δεν λάμπει κανένας. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο λαμπερές για κάποια περίοδο που ίσως έχουμε κάποιες κοινωνικές εμφανίσεις, γιατί θα κάτσει καλύτερα το make-up, γιατί θα φωτογραφηθούμε κτλ. Okay. Αλλά η λάμψη αυτή, επειδή έχει να κάνει καθαρά με την αντιοξείδωση που δίνει η βιταμίνη C, ναι. η βιταμίνη C στο δέρμα δεν μπορεί να κρατήσει αιώνια. Έτσι. Σίγουρα μπορούμε να την μπουστάρουμε και να βοηθήσουμε εμείς να φανεί αυτή η λάμψη, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Μπορείς να φοράς ένα ωρό με βιταμίνη C για να σου δώσει έτσι μια λάμψη, αλλά εκείνο που βλέπουμε σαν λάμψη και προσπαθούμε να πετύχουμε, δεν έχει κάποιο νόημα. Το νόημα έχει το δέρμα να φαίνεται φωτεινό ναι. και όχι να λάμπει. Έτσι, γιατί ναι. πολλές φορές και η λάμψη είναι ίσως και πώς το πω, παραπάνω λίπανση σε ένα δέρμα. Mm-hmm. Έτσι, και φαίνεται κάτι περίεργο γενικά. Ναι. Okay? ναι. Εντάξει, όπως εσείς, ας πούμε, είστε πάρα πολύ σωστοί στην όψη του δέρματός σας. Ευχαριστώ. Εντάξει, φαίνεστε πεντακάθαροι. Ναι, ενώ φαίνεστε φωτεινοί πεντακάθαροι, αλλά δεν έχετε εκείνη τη λάμψη που τη βλέπουμε καμιά φορά και είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό. Αν πάω και κάνω ένα λέιζερ επεμβατικό, σιωτού και τα λοιπά και καό και φτιάγματα, θα είμαι λαμπερή για λίγες μέρες. Δύο-τρεις μέρες. Αλλά μετά πάλι θα επανέλθω. Ναι, αλλά θα γίνει όμως καθαρό. Το έχουμε δει και αυτό να γίνεται. Η λάμψη είναι από την ανανέωση της επιδερμίδας. Εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε στα βαθιά νερά. Θέλω να μιλήσουμε και για στήθος και για λοιπόν, μεταφορά, για λοιπόν, αρρώφηση και τα υπέρα έχουμε πολλά να πούμε. Όμως αυτό που θέλω τώρα, μια που μιλάμε για πρόσωπο, είναι να μιλήσουμε για lifting, το lifting. Πώς γίνεται, τι διαδικασία ακολουθείτε και σε ποιες όλες μπορούν να το κάνουν και τι αποτέλεσμα θα έχει μια γυναίκα δηλαδή που έχει τεράστια χαλάρωση, που είναι γερασμένη, θα μπορεί να δει, να γυρίσει πόσα χρόνια πίσω, 10, 20, 30, mm-hmm. τι βελτιώσεις γίνονται με το lift. Ωραία, το lift καταρχήν αφορά και το πρόσωπο και το λαιμό. Ναι, ο λαιμός μπορεί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μπορεί να γίνει και μόνο να γίνει σε μία επέμβαση, μπορεί να γίνει μόνο ο λαιμός, μπορεί να γίνει μόνο το πρόσωπο. Τι είναι και το mini lifting, όλα μαζί σας ναι. τα ρωτώ. Έχω πολλά. Αυτό το mini lift, ουσιαστικά μεταξύ της κοινότητας των χειρουργών, τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Ναι. Όπως δεν υπάρχει και το baby botox. Αλλά είναι μαρκετινίστικος όρος, γιατί είναι πιο προσιτός στον κόσμο. Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι σε ένα lift μπορείς να κάνεις πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να έχουμε 4-5 διαφορετικά είδη lift. Και πολλές φορές είναι γιατί θέλουμε εμείς σαν χειρουργοί να κάνουμε όσο το καλύτερο κτλ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αν κάνεις μία μέθοδο η οποία ξέρεις ότι έχει αποτελέσματα και ας μην είναι 100%, ας είναι 90%, αλλά αποφεύγεις επιπλοκές που μπορούσαν να ταλαιπωρήσουν τον ασθενή, προτιμάς αυτό. Ναι. Έτσι, που είναι συνήθως τα minimal lift. Δεν είναι mini lift, είναι minimal lift. Είναι lift τα οποία δεν σηκώνεις ουσιαστικά πάρα πολλούς στους. Δηλαδή δεν κάνεις 5 ώρες, κάνεις 3 ώρες. Okay, παραδείγματος χάρη, χοντρά-χοντρά το λέω αυτό. Ναι. Ο ασθενής σίγουρα 10 μέρες μετά το χειρουργείο. Ναι, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα, ακριβώς. Το αν θα δώσεις όλους το ίδιο αποτέλεσμα, δεν θα δώσεις όλους το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Όμως είναι αυτό που λέγαμε. Εξαρτάται την ανάγκη. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, αν έχεις ένα κακό τρόπο ζωής, αν έχεις ένα χείριστο δέρμα, έτσι, αν συνεχίζεις και μετά το χειρουργείο να μην ακολουθείς οδηγίες, το πιο απλό να κόψεις το κάπνισμα μετά το χειρουργείο, δηλαδή όλα τα χειρουργεία της πλαστικής, δεν γίνεται να μην κόψεις το κάπνισμα. Δεν γίνεται. Αφού το κάπνισμα είναι το πιο σημαντικό
Πράγμα που μπορεί να καθυστερήσει την επουλωσία σου και να δημιουργήσει προβλήματα. Επομένως, πρέπει να το κόψει. Αν ένα κακό ασθενή, δηλαδή, στο τρόπο ζωή του, δεν μπορεί να έχει τέλειο αποτέλεσμα με κανένα lift από όσα θα γίνουν. Με κανένα. Γιατί θα πρέπει να βελτιώσει και το δέρμα του. Σίγουρα στα lift πλέον χρησιμοποιούμε και λιπομεταφορά, όπως είπατε. Δηλαδή, παίρνουμε λίπος από κάποιο άλλο σημείο του σώματος και το μεταφέρουμε στο πρόσωπο, γιατί τους όγκους δεν μπορεί να του διορθώσει με το lift. Το lift τι κάνει, σηκώνει ουσιαστικά τους ιστούς οι οποίοι γυράσκουν και πέφτουν. Έτσι. Όμως κάποιους όγκους δεν μπορεί να τους διορθώσει. Ναι, τους διορθώνει ελαφρώς. Δεν μπορεί να τους διορθώσει όλους. Επομένως, το πλέον το συνδυάζουμε με λιπομεταφορά και διορθώνουμε πολύ φυσικά και αυτούς τους όγκους. Σαν να έβαλες φίλτρα. Άμα τραβηχτείς κιόλας, μπορεί να φαίνεται και περισσότερο ελαφρύ. Ακριβώς. Μπορεί να φαίνεται πολύ περίεργο. Μπορεί να φαίνεται πολύ περίεργο. Και να μην είναι δηλαδή ένα άνθρωπο με κόγχες και. Μήλα και αυτά, να φαίνεται πολύ περίεργο. Ακριβώς. Ναι. Επομένως, το συνδυάζουμε. Η αποθεραπεία, όπως είπα, είναι η πρώτες... γίνονται. Ναι, οι τομές γίνονται όσον αφορά πόσο το πρόσωπο. Φαίνονται... Τα λέω χοντρά για να καταλάβετε. Ναι. Όσον αφορά το πρόσωπο, γίνονται μπροστά από το αυτί. Ναι. Μέσα από τα μαλλιά, μπροστά από το αυτί. Εδώ ακριβώς το όριο, έτσι όπως βλέπουμε, μέχρι ακριβώς λίγο πίσω από το λόγο. Αυτό είναι για το πρόσωπο, για το μπροστά μέρος και για τον λαιμό γίνεται από το λαιμό και πίσω πάλι με στα μαλλιά. Ναι. Okay. Επομένως, αν κάποιος θέλει να κάνει ας πούμε, λήψη στο λαιμό του, από μπροστά δεν θα φαίνεται τίποτα. Έτσι, όλα γίνονται από πίσω. Mm-hmm. Οι ουλές μπορεί να είναι ορατές, ναι, από πολύ κοντά όμως, δηλαδή από μια απόσταση φιλική θα το για έλεγα. Για πόσο καιρό. Μπορεί να παραμείνουν δηλαδή, να φαίνονται... Πάντα μια ουλή έχει ένα χρώμα... Έναν τόνο χρώματος πιο ανοιχτό από το χρώμα που έχουμε εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε λευκοί, πλησιάζουμε αρκετά στις ουλές μας. Οι ουλές μας θα είναι αρκετά κοντά στο δέρμα μας. Αν είμαστε όμως τα ρένι ή οι σκούροι, οι ουλές μας θα είναι πιο ανοιχτό χρώμα. Άρα, πάντα από μια απόσταση φιλική και όχι κοινωνική. Ναι, θα μπορεί να διακρίνει. Θα μπορεί κάτι να φαίνεται μια γραμμούλα. Okay, αυτό. Ναι. Δεν είναι όμως. Εμάς μας ενδιαφέρει η κοινωνική απόσταση και όχι η φιλική. Η φιλική απόσταση, οι φίλοι μας ξέρουν. Και δεν μας κρίνουν, δεν μας παρεξηγούν. Ναι, μας ενδιαφέρει κοινωνικά να μην φαίνεται κάτι. Έτσι. Επομένως, ουσιαστικά δεν φαίνεται κάτι. Ναι. Okay. Και με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή, αυτό πια... Και βέβαια μπορείς να τις βελτιώσεις και με λίγο λέιζερ σε δεύτερο χρόνο, να κάνεις λίγο λέιζερ, να τις μαλακώσεις, να μην τόσο σκληρές και τόσο ανάγλυφες. Δεν νομίζω ότι οι ουλές είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό που λέγαμε ότι θα πρέπει να διαλέξεις την ηλικία στην οποία θα το πάρεις απόφαση. Ναι. Δηλαδή τα 40 για μένα είναι πάρα πολύ μικρή ηλικία για να κάνεις λίγο. Πρέπει να έχεις κάνει τρομερά εγκλήματα στη ζωή σου, ας πούμε, όσον αφορά το πρόσωπό σου, ή να έχεις τόσο κακαγονίδια που στα 40 να είσαι κρεμασμένη και πραγματικά ένα lift να σου δώσει μόνο μια άμεση λύση. Αλλά κοντά στα 50 η αλήθεια είναι ότι αρχίζει δηλαδή αυτή η βαρύτητα και δείχνει τα σημάδια. Και από τα 60 και πάνω πιστεύω εκεί ότι. Εκεί δεν το συζητάμε πλέον. Ναι. Είναι ο χρόνος κατάλληλος. Αλλά επειδή λέγαμε πριν για λέμε, τα 15 τώρα και χρόνια. Αν και πόσο το έχει περιποιηθεί το δέρμα σου και τι έχει κάνει μέχρι τότε, μέχρι τα 60. Προσωπικά έχω κάνει περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω φωτογραφίες. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά επειδή έχει τύχει σε σεμινάρια να τις δείξω τις φωτογραφίες και οι συνάδελφοι μου. Κοιτούσαν περίεργα, νομίζαν ότι έχω κάνει χειρουργείο. Και τους εξηγώ ότι κάποια πράγματα μπορούμε και χωρίς χειρουργείο να τα βελτιώσουμε τόσο πολύ, ώστε να καθυστερήσουμε λίγο το χειρουργείο. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα το χειρουργείο πρέπει να οριμάσει λίγο στο μυαλό μας. Και ένα χειρουργείο, πάντως ναι, τώρα να οριμάσει εγώ μιλάω με πολύ κόσμο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι και γυναίκες που έχουν κάνει και lifting και μου τα λένε. Μου λένε ότι η διαδικασία δεν είναι και εύκολη, γιατί δεν μπορείς μετά εύκολα να κοιμηθείς, θέλει μαξιλάρια ή τομές. Οι πρώτες 10 μέρες είσαι ρισμένος, νιώθεις τσιμπήματα, νιώθεις λίγο περίεργα. Περίεργα. Δεν είναι όμως δηλαδή το απλό ότι το κάνω και είναι εύκολο και βγαίνω και είμαι μια χαρά την πρώτη εβδομάδα. Είναι μια χειρουργική επέμβαση. Είναι μια επέμβαση. Σαφώς. Οπότε όσο μπορείς να τα αποφύγεις, ναι, όταν είναι ανάγκη θα το κάνεις, εννοείται. Και αυτό που έλεγα πριν, αν είσαι σε μια καλή κατάσταση στους ιστούς σου και κάνεις, ας πούμε, αυτό που λέμε max lift, το minimal lift, το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται σε τρία ράματα. Βάζεις ουσιαστικά τρία ράματα στο πρόσωπο από μέσα. Εντάξει. Ναι. Είναι ένα εσωτερικό. Μη επεμβατικό lift. Ναι, εσωτερικό. Αυτό που γίνεται, το έχω ακούσει σηκώνεις, αυτό. Σηκώνεις, αλλά μόνο ακούσει. Ράματα βάζεις. Δηλαδή δεν σηκώνεις όλους τους ιστούς ναι, και αρχίζεις ναι. και κάνεις ράματα σε πολλά επίπεδα. Μόνο κάνεις την
Ένα lift το οποίο όμως για να έχει ωραίο αποτέλεσμα θα πρέπει και ο ασθενής να έχει φροντίσει κάποια πράγματα. Γιατί λοιπόν να μην μπούμε σε μια διαδικασία να φτάσουμε στα 50-55 μας, να έχουμε ένα αρκετά καλό πρόσωπο και καλή κατάσταση και να κάνουμε το τελευταίο, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα και να τελειώνουμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ιδανικό σε έναν ασθενή. Απλά το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ο ιδανικός ασθενής. Συνήθως ο ασθενής έρχεται και ζητάει πράγματα τα οποία τα ζητάει και τώρα, αμέσως και τώρα. Όταν έχει γίνει πια η. Οπότε η κατάσταση... εκεί πολλοί συνάδελφοι θα πούνε: δύσκολη. Τι να κάνω τώρα, εγώ πρέπει να του κάνω lift, ας πούμε. Ναι. Και δυστυχώς εκεί τα αποτελέσματα δεν θα είναι πάντα τέλεια. Δεν θα είναι πάντα τέλεια, γιατί και ένα, εντάξει, ένα lifting διορθώνει πολύ. Ανορθώνει το πρόσωπο, σίγουρα φαίνεσαι πολύ πιο νέα, πολύ. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να διορθώσει ούτε το χείλος και περιστοματικά δηλαδή την κατάσταση. Ούτε περιοχικά τα ούτε μάτια, και περιοφθαλμικά. Ούτε τα βλέφαρα. Οπότε... πολλές φορές το συνδυάζουμε με βλεφαροπλαστικές. Ναι, okay. Αυτό, ναι. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι το κάνω το lifting στο πρόσωπο, έχω λύσει όλα μου τα προβλήματα και μετά δεν θα ξανασχοληθώ ακριβώς, ποτέ στη ακριβώς, ζωή μου με ακριβώς, το πρόσωπο. Ακριβώς. Γιατί το έχω κάνει. Και τέλειωσε. Είναι όπως και η λιποαναρρόφηση. Δηλαδή, ναι. Τρώω το καταπέτασμα και μετά θα πάω να την κάνω να μου το βγάλει και μετά θα συνεχίζω να τρώω μου και δεν θα βάζω. Δεν υπάρχει. Θα βάζεις αλλού. Μπορεί να βάλεις στο σημείο που το πήρες στο λίπος. Πέρα αλλά... το ότι θα έχεις ένα κακό οργανισμό. Έτσι, ναι. Που θα βγάλει χίλια μερικά προβλήματα από το πάχος. Ναι, εννοείται. Ναι, εντάξει, όλα θέλουν ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο είναι δύσκολο να το βρεις αν δεν είσαι και καλά ψυχολογικά. Ναι. Και αν δεν έχεις φροντίσει τον εαυτό σου, δεν έχεις μάθει να το φροντίσεις από μικρή αυτό. Ηλικία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καλό, δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο και μην ντρέπονται και οι νέες κοπέλες από νωρίς. Πάτε σε ένα γιατρό, πάτε στον πλαστικό, πάτε σε ένα γιατρό από τις επιλογές σας. Να πάρουμε μια συμβουλή. Κάνετε, ναι, κάνετε ένα λέιζερ, μια μεσοθεραπεία, κάντε κάτι. Για να βελτιώσετε ή να κρατήσετε, να συντηρήσετε το καλό δέρμα που έχετε την δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θέλω λίγα πράγματα να μου πείτε για το στήθος. Το στήθος είναι το νούμερο πρώτο, θα έλεγα, για τις νεαρές ηλικίες, γιατί δεν βλέπουν το πρόσωπο, βλέπουν το στήθος. Πάρα πολλά κορίτσια, μικρό στήθος, πεσμένο στήθος ή πολύ μεγάλο και βαρύ στήθος. Τι γίνεται? Το μικρό και πεσμένο στήθος, το μικρό στήθος όταν και πεσμένο είναι ακόμη πιο δύσκολο, αλλά το μικρό στήθος γενικά υπάρχει αρκετά συχνά πλέον γιατί το μοντέλο της ομορφιάς είναι το ανορεκτικό, το οποίο ξεκίνησε από τη διάσημη την Kate Moss και επανέρχεται κατά καιρούς. Οπότε η Ελληνίδα από την κατασκευή που έχει, όταν θα προσπαθήσει να γίνει σκήνη, θα χάσει το στήθος της. Και η Ελληνίδα συνήθως είχε στήθος. Η Ελληνίδα συνήθως δεν είχε μικρό στήθος. Okay. Αλλά συνήθως είχε και ένα σωματότυπο λίγο πιο γεμάτο από αυτό που, mm-hmm. που προβαλότανε. Επομένως, είναι φαινόμενο της εποχής το μικρό στήθος. Και στα 20 με 22 απασχολεί πάρα πολύ όλες ότι θέλουν να κάνουν κάτι αρμονικό στο σώμα τους. Αυξητική. Αυξητική, ναι. Αυξητική. Εννοείται ότι η σιλικόνη είναι ένα ασφαλές υλικό, φιλικό στον άνθρωπο. Πολλά χρόνια το χρησιμοποιούμε. Ξεκίνησε από την αποκατάσταση του μαστού στον καρκίνο και πλέον είναι για αισθητικούς λόγους. Είναι μια λύση άμεση. Είναι μια λύση που δίνει ένα αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι και εκεί γίνεται επανορθωτικό χειρουργείο κάποια στιγμή, γιατί αλλάζει το σώμα μας. Επομένως, θα αλλάξει και η σιλικόνη μας ή θα αλλάξει όλος ο μαστός έξω από τη σιλικόνη, ανάλογα το τι μας συμβαίνει. Βάζουμε κιλά, χάνουμε κιλά. Πέφτει, κάνουμε το και τους και τα λοιπά. Όλα αυτά αλλάζουν το στήθος. Επομένως, κάποια στιγμή θα ξαναγίνει χειρουργείο, το ξέρουμε αυτό. Αλλά όταν είμαστε στα 20-22 και είμαστε σε μια ηλικία στην οποία είναι πολύ σημαντικό και το ορειοτικό κομμάτι, θα πρέπει να έχουμε με το σώμα μας μια καλή αρμονία. Επομένως, είναι πραγματικά μια φοβερή λύση. Το λίπος, επειδή πολλές γυναίκες το ρωτάνε και λένε να βάλω λίπος αντί για σιλικόνη. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση σιλικόνη με το λίπος. Ναι, το λίπος γεμίζει. Okay. Εννοείται ότι η προϋπόθεση για να βάζεις λίπος σημαίνει πρέπει ότι να το είσαι παχουλή. Και να δόκεις. Έτσι. Και δεν έχεις λίγο λιπάκι, έχεις αρκετό λιπάκι. Ναι. Αλλά έχει και κάποια προβλήματα το λίπος στις μεγάλες ποσότητες που μπορεί να ταλαιπωρήσουν την γυναίκα. Γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχει ένα soft effect, δεν έχει την ανόρθωση που έχει η σιλικόνη, επομένως γιατί να μην κάνει σιλικόνη. Είναι εύκολη η τοποθέτηση της σιλικόνης. Σε μια γυναίκα με έναν μαστό μικρό, ο οποίος δεν είναι τρομερά πτωτικός, είναι υπόθεση μιας ώρας. Πραγματικά. Είναι τόσο γρήγορα. Τα ενθέματα αυτά, τα έχω δει προσωπικά, δεν
έχω κάνει, αλλά τα έχω δει από γιατρούς που τα έχουν φέρει σε εκπομπές. Λοιπόν, τα βλέπεις και τα πιάνεις. Είναι και βαριά, άλλα είναι μεγάλα, άλλα είναι μικρά. Όλα εφαρμόζουν. Δηλαδή, αν έρθει μια γυναίκα με ένα στήθος μικρό και θέλει να το μεγαλώσει πολύ, μπορεί να το κάνει. Γιατί όχι, λένε γιατί ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δύο-τρία. Θα πρέπει να σε εξηγήσει ο γιατρός ότι αυτό είναι το maximum που μπορείς να βάλεις και αυτό είναι το minimum που μπορείς να βάλεις ώστε να έχεις ένα αποτέλεσμα. Εννοείται ότι στο ιατρείο έρχεται η γυναίκα και δοκιμάζει ομοιώματα από το καινούριο στήθος. Οπότε με ένα ειδικό σουτιέν φοράει και βλέπει ακριβώς πώς θα είναι. Παίρνουμε και φωτογραφίες και τις στέλνουμε, οπότε να έχει μία άποψη. Και έτσι αποφασίζει για το τι θα γίνει. Απλά σίγουρα οι ιστοί παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μάλιστα, μπορεί να μην έχει μεγάλες δυνατότητες κάποια γυναίκα να κάνει το στήθος που θέλει και να πρέπει να το κάνει σε δεύτερη επέμβαση μετά από 3-4 χρόνια. Αφού λοιπόν, χαλαρώσουν οι ιστοί και μπορεί και να πάλι μεγαλύτερο. Είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε, κύριε Τρανταφυλλίδη, να φέρετε και κάποιες φωτογραφίες, να μας ενημερώσετε με κάποια βιντεάκια, να δουν οι γυναίκες πώς γίνεται, πώς μένει, γιατί έχουμε δει και επεμβάσεις πάρα πολύ ωραίες. Εγώ προσωπικά στις θάλασσες που παρατηρώ τις κοπέλες με το μαγιό, λέω αυτή έχει σιλικόνη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία σιλικόνη βαλμένη, γιατί φαίνεται κανονικά το στήθος. Και άλλες που είναι χάλια. Το ένα στήθος βλέπει δεξιά και το άλλο αριστερά και το χάσμα μεταξύ και είναι πολύ χάλια έτσι όπως φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να είναι τεχνίτης ο χειρουργός που θα το βάλει και να. Και ο ασθενής πρέπει να είναι καλός. Καλό, ναι, μα το. Το αντικείμενο που θα έχετε σίγουρα. Λοιπόν, μία εκπομπή για το στήθος, να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, που τα είπαμε. Τουλάχιστον βάλαμε στη διαδικασία κάθε τηλεθεάτρια και τηλεθεατή να σκεφτεί, να κοιταχτεί και να δει αν χρειάζεται κάτι, να προσπαθήσει από τώρα, αν είναι νωρίς, να το βελτιώσει για να είναι καλά και ψυχολογικά, χωρίς να κάνει παραμόρφωση και χωρίς να ξοδευτεί και πολύ, γιατί και το κόστος είναι ένα άλλο θέμα της εποχής που θα πρέπει να το δει ο καθένας μόνος του. Έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον κύριο Αλέξανδρο Τρανταφυλλίδη που ήταν εδώ, πλαστικό χειρουργό. Πολύ ωραία τα είπαμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Αγαπητοί τηλεθέατες, να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Γεια σας. Believe in something, 'cause if we believe in nothing, then what do we have? What do we have? We all wanna be loved. Καλησπέρα. Ο καιρός αλλάζει. Ήρθα στο Μιμή Deluxe, αλλά θα βρέξει. Γεια σου, Μιμή. Λοιπόν, έχω μάθει ότι έχεις φέρει κάτι ομπρέλες που είναι μοναδικές. Ποια να διαλέξω? Τι θα λέγατε για αυτήν? Να κάνουμε quiz? Να μας πούνε οι τηλεθεατές. Αυτήν ή αυτήν? Αυτήν, wow, πάει και με τα ρούχα που φοράω νομίζω. Αυτή θα επιλέξω. Ωραία, φύγαμε. Ξεκινήσαμε από τα αμπιγέ, γιατί έτσι θέλαμε σήμερα να αλλάξουμε. Λοιπόν. Ναι, ξεκινάμε από τα αμπιγέ. Ένα πολύ ωραίο φόρεμα για αραβόνα, για κάποιο event, με το ζακετάκι του. Μπορείτε να φορέσετε και ένα ωραίο παλτό αύριο μεθαύριο και να πάτε όπου θέλετε. Πολύ λάμψη, υπέροχο ρούχο, για πολλά χρόνια. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια άλλη πρόταση, ένα υπέροχο φόρεμα. Αυτός ο οίκος είναι από Καναδά, φτιάχνουν πάρα πολύ όμορφα ρούχα, πολύ προσεγμένα. Και εδώ έχουμε και πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, αν θέλουμε, είναι διαθέσιμα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριέστε για ό,τι μέγεθος και να φοράτε, υπάρχουν όλα στο Mimi Deluxe. Πάντα αυτά μας κάνει η Μιμή. Όλες οι γυναίκες έχουν ρούχα να βρουν εδώ. Και αυτό πάλι από Καναδά, είναι υπέροχο φόρεμα, super stretch, μπορεί να καλύψει για οποιαδήποτε ατέλεια και να τονίσει πάρα πολύ ωραία τη σιλουέτα σας. Πολύ αμπιγέ, πολύ ωραίο το κέντημα, πάρα πολύ ωραία τα χρώματα και αυτό είναι ένα ρούχο που θα το φοράτε πάρα πολλά χρόνια, σε καλές στιγμές βέβαια. Αν και να σου πω, Μιμή μου, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, όλα τα ρούχα και ντυμένα πια τα φοράμε ό,τι ώρα θέλουμε. Όλη μέρα. Με ένα παπούτσι flat, με ένα αθλητικό και όπου θες πας. Και με ένα ωραίο πανωφόρι, οπότε δεν έχει ρούχα για ώρες τώρα. Εσείς, η διάθεσή σας τι λέει? Λοιπόν, εδώ
βλέπουμε μία άλλη πρόταση. Είναι πιο νεανικό το στυλ, αλλά το προτιμούν φυσικά και οι πιο μεγάλες κυρίες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φούτερ φόρεμα, κοντό σαν του Νίκ, συνδυασμένο με ένα δερμάτινο παντελόνι, σε δερματίνη τεχνόδερμα. Εντυπωσιακό, εύκολο και από την οικονομική μας σειρά που όλες τις κάνει χαρούμενες. Να σας πω ότι η τιμή του είναι εξαιρετικά χαμηλή. Είναι όσο ένα μπουζάκι, θα το δείτε αν έρθετε. Εγώ με την ομπρέλα εδώ, αγκαλιά, τη χαίρομαι. Λοιπόν, δίπλα έχουμε ένα υπέροχο τζιν παντελόνι με σβαρόφσκι επάνω στολισμένο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό για εσάς που αγαπάτε τα τζιν και δεν βαριέστε να έχετε πολλά στην δουλάπα σας. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο και το ζακετάκι και η μπλουζίτσα από πάνω. Τα χρώματα καμηλό, πολύ στη μόδα. Εδώ βλέπουμε και ένα κέντημα στο μανίκι. Πάλι από την οικονομική μας σειρά, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Συνδυασμένο με ένα πόντσο. Τα πόντσο, όπως βλέπετε, είναι στη μόδα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό και αυτό που φοράει η Μιμή. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί συνδυάζει καρό με animal print. Τολμήστε τους τρελούς συνδυασμούς. Φέτος όλα επιτρέπονται. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το πόντσο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία χρώματα. Εδώ έχουμε μια 3D, τρισδιάστατη φούστα που βγάζει σχέδιο 3D πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι άλλο το σχέδιο στο τούλι, άλλο το σχέδιο από μέσα. Συνδυασμένο με ένα σακάκι μαύρο, το οποίο έχει και ένδυμα και στο μανίκι και μπροστά στο... είναι κοντή ζακέτα τύπου Σανέλ, σακάκι, πάρα πολύ ωραία. Με πολύ ωραία λεπτομέρεια στα μανίκια που μπορεί να κάνει η κάμερα zoom. Και είναι συνδυασμένα αυτά με την καμιλώτη τσάντα που είναι πολύ ιδιαίτερη και με ένα εντελώς ασυνήθιστο φουλάρι το οποίο κάνει snake print αλλά μας δίνει καμιλό, μπλε ρουά και μπέζ. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Τολμήστε τους διαφορετικούς συνδυασμούς. Όπως και σε αυτήν εδώ την... Να σας πω τώρα, εγώ μπορώ να το πω γιατί είναι στην κλίνα οι τιμές. Το φόρεμα, ένα φόρεμα δεν ξέρω ποιο, έχει 48 ευρώ και 60 λεπτά. Το κόσμημα, γιατί έχει καταπληκτικά κοσμήματα, μπορεί να είναι και 12 ευρώ. Μπορεί να έχει ένα φουλάρι βέβαια που να έχει 80 ευρώ. Έχει ένα μπουφάνο εξαιρετικό, να έρθετε να δείτε τη τιμή εσείς. Πάρα πολύ καλή τιμή για το συγκεκριμένο ρούχο που είναι το πλεφάς. Και βέβαια φούστες και που είναι στη μόδα πολύ φέτος πάλι. Σε ασυνήθιστα όμως υφάσματα και χρωματισμούς. Ναι. Wow, τι ωραίο είναι αυτό πάλι. Καταπληκτικό και αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο, μαύρο, με laser cut κέντημα. Πάρα πολύ ωραίο. Αφήνει λεπτομέρειες με λουλούδια να στεναφαίνεται το πόδι από μέσα και στα χέρια το ίδιο στόλισμα έχει. Μπορεί να φορεθεί και με flat παπούτσια και με μπότα, θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε συνδυάσει μια ωραία τσάντα ρόκο μπαρόκο, ένα εντυπωσιακό φουλάρι, κόκκινο παλτό και το κόκκινο μαύρο είναι must φέτος, γιατί και το κόκκινο έχει κάνει comeback και το μαύρο είναι always in fashion. Και το τσάντα 115 ευρώ. Και το σύνολο 78 και πάρα. Σήμερα τι έπιασε με τις τιμές, καλά κάνεις, τέλος πάντων. Να σου πω. Γιατί το κάνουν. Γιατί πιστεύουν ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές κάποιες. Στο Mimi Deluxe, ναι. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές τιμές. Έχει πολλές διαφορετικές τιμές. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορείτε να βρείτε από το παζαράκι κάτι που να κάνει 30, 20, 15, 10 ευρώ, αλλά μπορείτε να βρείτε και ένα πανοφόρι που να κάνει 1000 ευρώ. Έτσι, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις διαθέσεις. Και κάποια κυρία που σήμερα ψωνίζει αυτό που κάνει 10, 15, την άλλη μέρα παίρνει κάτι που κάνει 300, 400, ανάλογα διάθεσή της και τα κέφια της. Και το παλάντι του καθενός. Λοιπόν. Να σχολιάσω και αυτή την κούκλα. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο κόκκινο παντελόνι. Δεν είναι ένα οτιδήποτε κόκκινο. Είναι ένα κόκκινο της σκουριάς. Ναι. Φανταστικό. Το κόσμημα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι χειροποίητο. Είναι η καινούργια σειρά που έχουμε φέρει στο Mimi Deluxe και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Την αρέσουν οι πελάτησές μας και τα εκτιμάνε αυτά τα ιδιαίτερα κοσμήματα. Και το παλτό είναι πολύ ωραίο tweed, ψαροκόκαλο, ιταλικό. Και βγάζει μέσα στην ύφανσή του πάρα πολλά χρωματάκια. Έχουμε πορτοκαλί, έχουμε σχέλ, έχουμε ροζ, έχουμε μπορντό. Ένα πάρα πολύ ωραίο πανοφόρι.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε για ακόμη μια φορά. Δεν έβρεξε ακόμα, αλλά θα βρέξει σε λίγο. Άλλωστε δώσαν πάλι φαινόμενα έκτακτα και βροχές. Τι να κάνουμε, ο καιρός μαζί με τους ανθρώπους, η φύση είναι σε σύγχυση, έτσι όπως οι εποχές είναι αλλοπρόσαλες, τελείως. Λοιπόν, να βγάλω αυτό και να σας πω καλό βράδυ, να είμαστε καλά όλοι και να χαιρόμαστε τη ζωή. Και πώς τη χαιρόμαστε γυναίκες στη ζωή, άμα ντυνόμαστε και ομορφαίνουμε. Ξανίζοντας. Γεια σας. Γεια σας.